Εκείνες τις μέρες δεν κάναμε τίποτα ενδιαφέρον. Μόνο δουλεύαμε. Και δουλεύαμε. Και δουλεύαμε. Και ευχόμασταν να έρθει στη ζωή μας κάτι καινούριο. Κάτι ουρανοκατέβατο. Και ξαφνικά ήρθε. Ναι. Αγόρι μου. Έλα, θεία μου. Θέλω να σου πω κάτι. Αλλά δεν θέλω να αναστατωθείς. Έχουμε ένα προβληματάκι με την καρδιά μας. Ο Χριστός και η Παναγία, πώς ήρθες εδώ πέρα? Κανονικά, όπως πάω παντού. Τα ραδιοταξί αργούν πάρα πολύ, δεν είναι κατάσταση αυτή. Ρε θεία, και δεν με πήρες ένα τηλέφωνο. Με παίρνεις για ό,τι μαλακιά σου κατέβει στο κεφάλι και δεν με πήρες γι' αυτό. Πρώτα-πρώτα, πρόσεξε τη φρασιολογία σου. Και δεύτερον, γιατί να σε πάρω? Χθες τσίπησα κάτι λιαστές ντομάτες και μετά έφαγα ένα γιαουρτάκι και με πόνεσε ο δωδεκαδάκτυλος. Τι λέει? Νόμιζα ότι είχα το στομάχι μου και... Τίποτα δεν έχει το στομάχι μου. Μια χαρά είναι. Σίδερο. Υπάρχει κανένας γιατρός εδώ να μου πει τι σημαίνει? Έρχεται, έρχεται. Α, νάτος. Ωραίος γιατρός μου. Τι κάνω, κοριτσάκι μας? Τώρα δεν ξέρω ποια χέρι να σας δώσω. Δεν πειράζει, το παίρνω μόνος. Χαίρετε. Μήπως, γιατρέ μου, μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς σημαίνει? Έμφραγμα. Γιατρέ, τι μου λέτε? Ναι, αλλά μην ανησυχείτε. Τι να μην ανησυχώ, έμφραγμα μου λέτε. Ακούστε. Εκείνη τη στιγμή ο Μπίλι ευχήθηκε να μην είχε ευχηθεί τίποτα. Και τώρα? Τώρα θα κάνει εξετάσεις. Να δούμε πότε και πόσο. Πόσες αρτηρίες είναι βουλωμένες και μετά βλέπουμε. Θα κάτσει μέσα μια εβδομάδα. Μπιλάκι μου, πάθε σοκ, Άσε, δεν θέλω να το σκέφτομαι καθόλου. Εσείς τι κάνετε χθες? Εγώ βγήκα χθες με τον Ηλία. Ωχ. Oh. Τι όχ. Σινεμά πήγαμε και μετά ο καθένας σπίτι του. Εντελώς φιλικά. Εσύ, Μητσάκη. Εγώ τίποτα. Σπίτι, lost και καρμπονάρα. Καλά, δεν μου λες, τι έχεις πάθει τώρα τελευταία και δεν λες να ξυπνήσεις αυτό το σπίτι? Δεν ξέρω. Έχω βαρεθεί και τα μπαράκια και ταξίδια. Θέλω να σημεί κάτι καινούριο στη ζωή μου. Άμα κάθεσαι συνέχεια μέσα και παραγγέλνεις καρμπονάρες, πώς περιμένεις να έρθει το καινούριο ουρανοκατέβατο? Ναι, ουρανοκατέβατο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά. Άκουσα την εκπομπή σου χθες. Μου άρεσε πολύ. Πλάκα κάνεις, αφού εσύ ακούς μόνο ελληνικά. Απ' όλα ακούω. Έτσι είναι αυτή η γενιά. Πολύ συλλεκτική. Κάτσε, τι φαντάστηκες δηλαδή? Ότι δουλεύω όλη την εβδομάδα και το Σάββατο πηγαίνω στα μπουζουριά και τα σπάω? Ναι. Καλά. Να σου πω, τόσο καιρό μιλάμε και δεν ξέρω το όνομά σου. Πώς σε λέω? Η Άκυνθο, Απόλλωνα ή μήπως Ερμή του Πραξιτέλη? Παναγιώτης. Χτυπάνε, πρέπει να φύγω. Να σου πω, εσύ δεν βγαίνεις καθόλου, Μπα, τα έχω ψιλοβαρεθεί τα μπαρ. Δηλαδή, αν σου ζητήσω να βγεις μαζί μου, δεν θα έρθεις? Αν με πας κάπου που δεν έχω ξαναπάει.
Είναι αυτό δηλαδή? Όταν απολύθηκα από το στρατό. Α, τουλάχιστον έχεις πάει στρατό. Εννοείται. Πόσο χρόνο είσαι? Πες μου 29, 29, έστω 28. 23. Γιατί πότε γεννήθηκες? Πες το μου σιγά σιγά, το μελετώ. Το 85. Μάλιστα. Δηλαδή όταν βγήκε το train spotting στις αίθουσες, εσύ ήσουν... Ωχ, καρδιά μου. Ρε παιδιά, τον τελευταίο καιρό νιώθω κάτι αριθμίζει, λέτε να πάθω ένα έμφραγμα. Α, βέβαια και πολύ το αργήσεις. Κοίτα, τώρα πάμε στο νοσοκομείο. Δεν χτυπάς ένα καρδιογράφημα. Να ανάψω τα αίματα. Για πες εσύ τώρα για το τεκνό. Δεν λένε τεκνό, το λένε Παναγιώτη. Είναι πολύ γλυκός, πολύ όμορφος. Έχει πεντακάθαρο βλέμμα, μένει με τους γονείς του και γεννήθηκε το 85. Όταν λες το 85? Εννοώ το 1985. Ξέρω κάποια που πάει χειρή φυρή να φέτα μου τραζίς. Σιγά μου, ρε. Έλλην μου, ανέψε ένα τσιγάρο. Τώρα, όλο αυτό πώς συνδυάζεται με τη χρήσπα, μόνο εσύ το ξέρεις. Δεν ακούει μόνο χρήσπα, ακούει και άλλα πράγματα. Έτσι είναι αυτή η γενιά. Επαναλαμβάνω, ξέρω κάποια που πάει φυρί-φυρί να φάει τα μουγάζι. Ναι, σ' ακούσαμε. Το κινητό σου. Έλα, θεία μου. Ναι, στο δρόμο είμαστε, ερχόμαστε. Έλα, γεια. Είναι στεναχωρημένη. Πολύ. Όλη μέρα βλέπει μάτι και χαριετίζεται με τον γιατρό. Ο δε γιατρός δεν είναι γιατρός. Και τι είναι? Ηλιοβασίλειο μες στη Σαντορίνη. Ορίστε κατάσταση, γιατρός είναι τώρα αυτός? Όχι, ηλιοβασίλειο μας στη Σαντορίνη. Τον είδατε? Τον είδαμε και μας έπεσαν τα σαγόνια. Τι ειδικότητα να έχει? Καρδιολόγος της Καραμέλας. Σου έρχεται. Καλημέρα, τι κάνετε? Γεια σας. Γεια σας, γιατρέ. Έχουμε κανένα νέο? Έχουμε. Πάντως πρέπει να τσακώσουμε τα γλυκά της μικρής. Τι εννοείτε? Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα καλά θα πάνε. Θα τα πούμε μέσα. Ορίστε, τον βλέπεις και θες να πεις στο χειρουργείο να καλωδηθείς από μόνος σου? Έτσι μάλιστα. Αν είναι να με πασπατέψει αυτός ο γιατρός, να το πάθω και να πω Θεέ μου, σε ευχαριστώ για το δώρο που μου έκανε. Πάντως δεν είναι πιο ωραίος από τον Ηλία. Τι λες μωρέ τώρα? Τι λες μωρέ τώρα, έχει το παράστημα του Ηλία. Τι λες μωρέ τώρα, ξέρεις τι λες, πουλί είσαι? Καταρχήν ο Ηλίας είναι σαρωφός. Ποιος ο Ηλίας? Σαρωφοί είσαστε εσείς και οι δύο. Ρε, ο Ηλίας περπατάει και τρίζουν τα πατώματα. Πώς σε λένε? Ηλία. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς τα πάμε, τα βρήκαμε τα κατόπια? Μια χαρά. Ξεσκαρτάρω λίγο τα αρχεία. Φαίνεται πως έχουμε πολύ διαφορετικό σύστημα με την προηγούμενη γραμματέα σας. Είμαστε εντάξει και για το αυριανό meeting. Συνεννοήθηκα και με το catering. Α, ωραία. Οπότε θα ξαναφάμε τα πανιασμένα τυροπιτάκια μας. Όχι, όχι, άλλαξα. Είπα να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Oh. Μικρά σάντουιτς με σολομό και αβοκάντο. Ωραία. Τέλεια. Εσμίς το μαγαζί, ερχόσαστε λίγο. Ήρθαν και οι προτάσεις από τις διαφημιστικές για το καινούριο λογότυπο της εταιρείας. Καιρός ήταν, θυμηθήκανε. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Ιάκωβος που είναι? Ποιος Ιάκωβος? Ο Κίκνος, το λένε Ιάκωβο. Φώναξε και τον πήραν το πρωί. Γιατί? Τι γιατί? Τι μπορεί να το χρειάζεται μια δισκογραφική εταιρεία να ανάφλει ο γύψινο Κίκνο? Ναι, μπορεί για κάποιο happening, την παρουσίαση ενός καινούριου δίσκου. Δηλαδή, να βάλουμε το Ρέμο καβάλα στο Κίκνο να χαιρετάει τα πλήθη. Με θέλετε κάτι άλλο? Καπνός περιέχει βενζόλιο, νιτροζαμίνες, φορμαλδεΐδη και υδροκιάνιο. Θεία μου, εσύ δεν έχεις ζάχαρο, έχεις τριόροφη τούρτα. Γάμο. Άστα αυτά τώρα.
Και πού το ξέρεις εσύ? Μου το είπε ο γιατρός. Να σας ρωτήσω, Καραμέλα. Πώς νιώσατε, τι είδους ενοχλήσεις είχατε? Εδώ, στο στομάχι, έτσι προς τα εδώ. Και μετά, εδώ πίσω. Πού ακριβώς, σε ποιο σημείο, εδώ? Εδώ. Άρχισε με τις μαλακίες της. Μην ξεχάσετε αργότερα πως με την Ιωάννα στο Σάντα Ποτέγια. Θα είναι και το αγόρι μου, να το γνωρίσετε. Ναι, μωρέ, το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω, θα δω πολύ κέφι. Μπλάκι μου, μη φοβάσαι. Συνομωτείτε με τον ανιψιό μου, όμορφε γιατρέ. Δεν συνομωτεί κανείς εδώ. Ό,τι είναι να κάνουμε θα το συζητήσουμε και θα το ξέρουμε όλοι. Και τι λέτε, γιατρέ? Ένα μπαλονάκι θα το κάνουμε. Χρώματος? Εσείς τι χρώμα θέλετε? Καραμελέ. Καραμελέ. Ό,τι θέλει το κορίτσι. I remember playing my guitar in the projects. Playing in the PJ. Product of the environment. Pour some liquor for those who passed away. I told my mom I'ma get up out of the hood. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hip hop, the freaky tie in big heavy. Τίποτα, περπατάω. Είσαι σκατά, Ξέρω εγώ τι είμαι, μωρέ. Και ανησυχώ και σατισμένος είμαι. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτή τη γυναίκα. Τη λένε ότι θα κάνει μπαλονάκι και ρωτάει τι χρώμα τους είναι. Τέλος πάντων. Έλα στο Σάντας, περιμένουμε. Όχι, μωρελάκι, δεν είμαι για μπαράστο. Έλα να πιούμε ένα ποτό, να είμαστε όλοι μαζί. Τι μήπως θέλεις να περάσω από το σπίτι σου να κάτσουμε? Δεν ξέρω, θα δω, θα σε πάρω εγώ. Όταν ανοίγει μέσα σου η γνωστή τρύπα, μερικές φορές οι φίλοι δεν αρκούν. Χρειάζεσαι κάτι άλλο. Κάτι ουρανοκατέβατο. Αλλά τι? Τι είναι? Μπίλι, καλά είσαι? Καλά. Τι έγινε με τη θεία σου? Ένα στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε τώρα. Ναι, μου τα είπε το Μητσάκι. Η Άτζη, γνωρίζεστε? Α, ναι, έχουμε γνωριστεί. Τι κάνεις, καλά είσαι? Παραγγελίες δέχεστε? Τι? Παραγγελίες, λέω, δέχεστε? Τι νοείτε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λίγο τσαλίκι αν έχετε. Δυστυχώς μόνο χρήσπα. Έρχομαι. Καλά. Ωραίος δεν είναι? Άμα σου αρέσει εσένα, εμένα μου περισσεύει. Πόσο χρόνο είναι, 19? 23. Αυτό σου λέει κάτι εσένα? Ναι, ότι ξέρει να παίζει καλό PlayStation. Και νομίζω ότι η Κλειτορίδα είναι μια παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής με πολλά μπαράκια. Σιγά ρε Καμασούτρα. 23 είπαμε, όχι 13. Και εξάλλου είναι... Τι? Και τότε το Μητσάκι είπε τη γνωστή μαλακή. Πολύ όριμος για την ηλικία του. Ναι, αλίμονο. Δεν έχεις σταμάτα να πίνεις. Τον άπακο έχεις κατεβάσει. Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα κάνει. Είσαι εντάξει? Γιατί έχει αλκοτέστ, σε μαζέψουν και την πάλι τα ίδια. Θα οδηγήσω εγώ. Να σου αρέσει. Χάρηκα. Καλή νύχτα, παιδιά.
Πες κάτι. Τι να πω. Ξέρω εγώ. Αυτό που σκέφτεσαι τώρα. Αλλά να πεις την αλήθεια. Σκέφτομαι. Τι δουλειά έχω εγώ με στα μαύρα μεσάνυχτα με ένα γόρι 23 χρονών που ακούει λαϊκά. Και μοιράζει πίτσες. Αυτό πάλι που το πας. Χάθηκε να μοιράζεις κανένα σουβλάκι. Κάνα μπιφτέκι. Καμιά πατατούλα τηγανητή. Έχω τρελαθεί στην πίτσα και στην καρμπονάρα. Βάλε λίγο μουσική. Αποκλείεται για να με κυνηγάς μετά. Σε ευχαριστώ, Τσουτσινάκη μου. Το ξέρω την βλακία να σου πω να μην στεναχωριέσαι. Άντε πήγαινε, θέλω να σου δω να μπαίνεις. Άντε, ανεβαίνω, φύγε. Ήταν, σε έφερα στο σπίτι σου με το αυτοκίνητο σου. Και πολύ σοφά έπραξες. Εσύ τώρα πώς θα γυρίσεις στο σπίτι σου? Εντάξει. Μάλιστα. Θα πούμε τίποτα? Για να σκεφτώ. Να πούμε κλίσα κουλαμάρες. Του τύπου. Του τύπου. Θες να έρθει λίγο πάνω? Όχι. Θέλω να είστε για πολύ. Ξαφνικά ο Πλούταρχος, η Δύση, ο Τσαλίκης και τα άλλα παιδιά δεν τις φαίνονταν και τόσο χάλια. Τρέπεσαι καθόλου, ναι. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. Απίστευτο. Take off your shoes. Πες μου τι βγήκες έτσι έξω. Αποφάσισα να σου δώσω αυτή τη μεγάλη συγκίνηση, μια και δεν θα στη δώσει ποτέ η ομάδα σου. Μπορούμε να μην κάνουμε ποδοσφαιρική συζήτηση αυτή τη στιγμή? Ναι, διότι δεν σε συμφέρει. Μέχρι και από τον μπανιόνιο χάσατε. Εσύ πας γυρεύοντας, ε. Ο πάω, κυλέ, ο φόρος. Ας την κόψω εγώ τη γλώσσα. Τι είναι αυτό? Ποιο? Το βρακί. Βρακί. Και πού το βρήκες? Τώρα είναι ερώτηση αυτή. Αφού εσύ δεν φοράς τέτοια βρακιά.
Ωραία, τα φοράω τώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Και από πότε τα φοράς? Εσύ δεν μπορούσες να ζήσεις χωρίς τα φρικτά άσπρα σου σόβρακα. Τρεις φορές σου πήρα σλιπάκια και δεν τα έβαλες ποτέ. Μωράκι, μπορούμε να σοβαρευτούμε λίγο τώρα? Είναι ώρα να μιλάμε για πρακιάτικες ώρες. Έλα εδώ. Η γυναικεία σκέψη βασίζεται σε απλά μαθηματικά. Έχουμε και λέμε. Ο Ηλίας δεν φορούσε μοντέρνα βρακιά μέχρι να γνωρίσει τη γελία ξανθιά. Άρα η γελία ξανθιά αγόραζε μοντέρνα βρακιά στον Ηλία. Για πες μου για αυτή την κοπέλα. Ποια κοπέλα? Μάλιστα τώρα κατάλαβα, ναι. Πού τη γνώρισες? Στο Fashion Week. Και? Και γνωριστήκαμε και τα είπαμε, μετά έφυγε ταξίδι και μόλις γύρισε με τηλεφώνησε. Και πού πήγε? Στα Καλλιστεία Βλάχας. Δεν τρέπεσαι καθόλου, δεν τρέπεσαι. Πόσο χρονών είναι? Τώρα τι σχέση έχει αυτό, αφού δεν είμαστε πια μαζί? Έχει, πόσο? 23. Εντάξει, 24 το Ιούλιο θα γίνω. 23 στα 24 το διανοήστε αυτό? Αχ, σαν το αγόρι μου. Μητσάκη, θα σε πάρει κανένας διάολος. Τώρα έχουμε 2008. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε αυτή, οι Κατσιμίχα βγάζαν τα ζεστά ποτά έλεος. Ναι, και οι One τραγουδούσαν το Last Christmas I Gave You My Heart. Και εμείς ήμασταν στο Rockin' Athens του Καλλιμάρμαρο. Φέρετε μου ένα σκηνή να κρεμαστώ. Καλά ρε μαλακισμένο, εγώ σ' άφησα και εσύ πήγες σπίτι του. Ναι, που να μην έσωνα. Και γιατί δεν μπορούσα να σε πάω? Γιατί θα αρχίζετε πάλι την κριτική, που δεν σας παίρνει, ειδικά το Μητσάκι. Τι λέτε για μένα? Αναρωτιόμασταν πώς περνάς με το βρωμόγερο που έμπλεξες. Τέλεια. Κάνουμε πολύ σεξ, πολλές βόλτες, τρώμε πίτσα και βλέπουμε DVD. Και αύριο θα πάμε για CD. Μπορεί μου τα περνώ από εδώ. Γιατί? Το Μινιόν. Α, ναι. Ναι, το έχω ακουστά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδί της γενιάς μου που να ακούει Μινιόν και να μην καίγεται η καρδιά του. Εγώ τριγωνόμουν για τις κλειόμενες σκάλες, τις οποίες έλεγα λιόμενες. Σε λίγο μαμά να πάμε στις λιόμενες. Και μετά τα ψώνια ανεβαίναμε στον εκτόρφο. Φωτογραφιζόμασταν με το Πινόκιο, με τον Καπνιστού. Εξού και η μανία μου με τους ήρωες της Disney. Και ποιος ήταν ο αγαπημένος? Η Μέρι Πόπινς. Ερχόταν ουρανοκατέβατη να μου αλλάξει τη ζωή. Και? Ήρθε. Μπα, ακόμα την περιμένω. Έχω όμως την ίδια ομπρέλα, αυτή με τον παπαγάλο στη λαβή. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε προκαταβολή. Κάτσε να βγει πρώτο δίσκος της κυρίας, να δούμε πώς θα πάει και μετά να ζητάει η κυρία προκαταβολές. Πάντως, αν δώσουμε προκαταβολή, θα θέλει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν πάει να θέλει. Τέλος πάντων, κάτσε πάμε πρώτα στο γραφείο και μετά τα ρυθμίσουμε όλα. Αμαν. Αυτή θα είναι. Πες της ότι είμαι σε μια σύσκεψη. Λέγεται. Σε πήρα να τσεκάρω τι βρακή φοράς. Συγγνώμη. Ηλία. Δεν είμαι ο Ηλίας. Τι σου είπε? Σε πήρα να τσεκάρω τη βρακή φοράς. Α, μάλιστα. Εντάξει με την κοκκίνου. Δημήτρη, ακούω κάτι κακό με περιμένει. Ναι, με ρωτάγανε πάλι από τη διεύθυνση.
Τι έγινε, την έχεις παραλύσει τελείως τη δουλειά, α? Έχεις τόσες δυνατότητες και δεν τις αξιοποιείς. Μισό λεπτό να αλλάξω τραγούδι. Το ακούσαμε χθες, το ακούμε και σήμερα, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτό εννοώ, κατάλαβες. Παίζεις συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, λες και έχουμε playlist. Τι έπαθες σήμερα? Εγώ τι έπαθα? Ή εσύ τι έπαθες? Πήγες λίγο να το ισορροπήσεις το θέμα, να συντονιστείς με τις αλλαγές και ξαναγύρισες τα ίδια. Ξέρει, εντάξει, άργησα να ξυπνήσω. Πόσο καιρό έχει να συμβεί αυτό? Το ξέρω ότι άργησες να ξυπνήσεις. Και δεν με νοιάζει τι κάνεις. Άμα θες να ξενυχτάς, ξενύχτα. Αλλά με τη δουλειά σου να είσαι συνεπής. Το γόρι μου έχει τα νεύρα του σήμερα. Δεν έχω τα νεύρα μου, μια χαρά είμαι. Αλλά με τη δουλειά να είσαι εντάξει. Και αν συνεχίσει αυτό, θα σε πω Σαββατοκύριακο. Δεν είναι νηπιαγωγείο εδώ πέρα. Αστείευεσαι. Δεν αστείευομαι. Πήγαινε, πάρε τα mail σου και μετά κατέβα για meeting στο γραφείο. Okay. Με την κοινή γραμματέα τι έγινε? Κανονικά. Πιο κανονικά δεν γίνεται. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Σας τηλεφώνησε ο κύριος Πλούταρχος. Μάλιστα, κανείς άλλος? Ποιος άλλος? Ξέρω εγώ, κανένας του Κηδίδης, Ηράκλητος. Όχι. Να σας πω όμως, ανοίξτε ένα παράθυρο εδώ μέσα. Να μπει λίγο ήλιος. Να χαρούμε το φως της ημέρα. Σαν τον τάφο του Ινδού είμαστε. Να σας ρωτήσω, ναι, αυτό το χρειάζεστε? Όχι, είναι της προκατόχου σας. Εντάξει. Είσαι με τα καλά σου? Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι θα το σηκώσει άλλος. Μπράβο. Την άλλη φορά όμως να θυμάσαι ότι το κινητό μου μπορεί να είναι οπουδήποτε και να το σηκώσει οποιοδήποτε. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάφτει. Εσένα η σοβαρότητα θα σε φάει. Με ξενέρωσες. Κλείνω. Εμένα μ' αρέσουν οι κουταμάρες που λέτε. Την ώρα εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Έχουμε πει να φάμε πίτσα, να δούμε DVD. Και αύριο το πρωί έχω πρωινό ξύπνιο. Ήμασταν σε ένα φίλο και τον βοηθούσαμε που μετακόμιζε. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Και μετά σκέφτηκα πως έτσι κι αλλιώς είσαι σπίτι. Οπότε ήμουνα πιο χαλαρός. Ναι, μπορεί να είμαι σπίτι, αλλά όταν ξέρω ότι περιμένω κάποιον, είμαι σε κατάσταση αναμονής. Έχω συνέχεια στο νου μου ότι θα έρθεις και δεν μπορώ να ξεκινήσω να κάνω κάτι που θα το διακόψω όταν έρθεις. Sorry, έχεις δίκιο. Εντάξει, έλα τώρα να φάμε κρύα πίτσα. Φέρα να δούμε θρυλεράκι. Ψήνεσαι? Έλα. Είσαστε μαζεμένοι? Ρε μάλια, πηγαίνετε σπίτια σας. Α, δεν παίζει. Με τίποτα. Με τίποτα. Όχι, δεν είμαι σπίτι. Λύσαξαν οι φίλοι σου. Έλα. Ξέχασέ το, δεν μπορώ. Ρε φίλε, δεν είμαι για έξω. Έλα, τώρα σε κλείνω. Τα λέμε αύριο. Άντε, γεια. Έχουνε ψιλοφρικάρει.
Γιατί? Δεν έχουν συνηθίσει την όλη φάση. Ποια φάση δεν έχεις να κάνει κανείς από αυτούς σχέση? Ναι, απλά... όχι όμως τόσο... ξέρεις, πώς να σου το πω... όχι τόσο οικογενειακά. Οικογενειακώς φαίνεται αυτό. Ναι, κάπως. Ήταν ένας χώρος που με ενθουσίαζαν έκανταν. Από πιτσιρίκα, από μικρή, ήξερα ότι θα γίνω τραγουδίστρια ή μοντέλ. Τελικά το συνδύασα και τα δύο. Καθόλου. Τι κάνεις? Καλά, δουλεύω. Εσύ γυρνάς από μπαρ σε μπαρ? Ναι, με ένα τάψι σπανακόπιτα στο χέρι. Αλλά δεν σε βρίσκω πουθενά. Πήρα για την καραμέλα τηλέφωνο, αλλά το έχει κλειστό. Τι κάνει? Άστα, έχουμε προβλήματα. Άλλος. Έλα. Εδώ μέσα, ράζω. Μπα, πού να τρέχουμε ρε φίλε. Και τι σου είπε? Ρε μαλάκα, αφού το πράγμα φαινόταν από την αρχή. Στο είχα πει. Άντε, γεια, κλείνω. Γεια. Ξεκολλάτε, είπα. Παναγιώτη. Έλα, περίμενε μια στιγμή. Ρε, δεν έχω μπαταρία. Δεν έχω μπαταρία. Σε κλείνω. Γεια, γεια, γεια. Δεν λειτουργεί. Τι εννοείς? Είμαστε σε άλλη φάση. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, αλλά είμαστε. Έχω προβλήματα στο σταθμό, ζω μόνη μου. Έχω χίλια πράγματα να λύσω κάθε μέρα. Και όταν γυρνάω το βράδυ στο σπίτι μου, θέλω να μπορώ να χαλαρώσω. Και όλο αυτό μου προκαλεί τρομερή νευρικότητα. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς δεν είχα αποφασίσει να μπω σε τόσο κοντινή σχέση. Οπότε αν είναι να το κάνω, τουλάχιστον να το κάνω με έναν άνθρωπο που να ζει περίπου όπως εγώ. Που να έχει τις ίδιες ανάγκες, να χρειάζεται τα ίδια πράγματα. Άρα εγώ δεν σου χρειάζομαι. Μάλλον ούτε εγώ σου χρειάζομαι. Άσε τι μου χρειάζεται εμένα. Για σένα μιλάμε. Οκ, λοιπόν. Πάω. Εκείνες τις χειμωνιάτικες μέρες έκανε κρύο και έλειπε συχνά. Και σε όλους έλειπε κάτι. Trust with dirty toys, just never play. Got to find your own way. You need a way to take me down in sunny boys. I cannot trust. Μου λείπει το παλιό μου σπίτι. Μου λείπει το καλοκαίρι.
Ο εγγονός μου. Η φίλη μου. Η δεκαετία του 90. Μου λείπουν οι σπαρακόπιτες του Νίκου. Ένα ωραίο καπουτσίνο. Μου λείπει λίγος χρόνος για μένα. Μου λείπει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Μου λείπει αγάπη. Συγγνώμη, τι είναι αυτό το email που μου στείλατε? Πρόσκληση να γίνετε μέλος στο Facebook. Γιατί? Διότι στο Facebook είναι όλοι. Κοιτάξτε. Ό,τι κάνουν οι άλλοι θα κάνουμε. Όχι, δεν θέλω να γίνω μέλος. Όπως νομίζετε. Μήπως είδατε τις προτάσεις των διαφημιστικών για το καινούριο λογότυπο? Ναι. Συμπαθητικές είναι, έτσι, χαρούμενες. Εσάς, σας άρεσαν? Έτσι και έτσι. Πολύ χρωματιστό μου φάνηκε. Το πολύ χρώμα αφαιρεί από το κύρος. Ο Ηλίας Χ κοίταξε την μπλούζα του και τα ρούχα της καινούριας γραμματέως. Και σκέφτηκε ότι στην Αθήνα οι άνθρωποι φοράνε συνέχεια μαύρα. Και ότι του είναι μονότονο. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails and tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say, create a nose. Ναι. Κυρία Κωνσταντάκη. Κύριε Διευθυντά. Τι κάνετε? Να, εδώ. Πήρα να σας πω ότι θα ήθελα να επιστρέψετε στη θέση σας. Αλήθεια? Αλήθεια. Είναι φορές που ψάχνουμε απεγνωσμένα να πούμε κάτι ωραίο. Κάτι ξεχωριστό. Κάτι... Τα τιμολόγια της ΔΕΗ ακρίβηναν 8%. Του είπα ότι ήρθες 12 παρατέταρτο. Τι? Α, οκ. Βγήκαν οι ακροαματικότητες. Α, πώς πήγαμε? Μια χαρά. Αναδείκαμε 2 μονάδες. Τελικά φαίνεται ότι όλο αυτό το πείραμα με τις πιο mainstream μουσικές πέτει. Μην ξεράσω. Ναι, εσύ έπεσες. Αλλά λογικό ήταν. Ναι, εγώ πάω να κάνω μια εκφώνηση, γιατί πρέπει να έχει αδειάσει το στούντιο δίπλα. Τι σπάθηκες έτσι μαζί μου? Τίποτα δεν έχω πάθει, για χαρά είμαι. Δεν έχεις πάθει τίποτα? Και τότε γιατί κάνεις συνέχεια τον μπάτσο? Κάθεσαι πάνω από το ρολόι και κοιτάς. Τι ώρα ξύπνησα, τι ώρα ήρθα, τι ώρα άνοιξα το μικρόφωνο. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα, έτσι. Κάθε βράδυ πέφτω να κοιμηθώ και έχω το άγχος να θα ξυπνήσω. Αμάν πια! Ας στο διάολο! Φωνάζεις και από πάνω? Έχεις τεινάξει το μεσημεριανό στον αέρα και φωνάζεις? Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι? Άντε μπράβο! Και δεν καπνίζουμε μέσα στο στούντιο. Of money for a sexual dish, a little porky to want to have from a far off country. Δεν παραγγείλαμε πίτσα. Ούτε καρμπονάρα. Ούτε. Θα ξαναπαραγγείλετε ποτέ? Σου πήρα κάτι. Ήθελα να σου το δείξω. Γι' αυτό ήρθα. Chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. Yeah. Κοιμάται?
Ναι. Ξέρεις τι έκανε σήμερα? Τι? Φώναξε την κομμωτριά της και της πήρε λίγο την ψαλίδα. Ξαφνικά, ο Μπίλι κατάλαβε ποια ήταν η δική του Μέρι Πόπινς. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie, a sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss. Μην κάνεις κανένα αστείο και μου πεθάνεις. Όχι. Αν έχω πάει ακόμα στη Νέα Υόρκη. Σ' αγαπάω. Και εσάς. Συγγνώμη. Και έτσι όλα μπήκαν στη θέση τους. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie, a sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cherie, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό που περιμένεις να έρθει για να σου αλλάξει τη ζωή θα την κάνει καλύτερη. Παρ' όλα αυτά, το περιμένεις. I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day, no hardly no night, there's things off in shadow and off way in white. On the rooftop.